Άκη. Ο δικός μας Άκης. Ο Σάκης της καρδιάς μας από τη χθεσινή του πρεμιέρα. Πάμε! Βραδιά σαν την αποψινή. Ας πούμε λοιπόν ένα βράδυ που λοιπόν στο κέντρο Λεύκες, ο δικός μας Σάκης, ο Σάκης Αρνιακός. Είσαι εξαιρετικός. Θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Ναι, ήσουν καταπληκτικός και δείχνεις και κάτι άλλο, αν μου επιτρέψεις τώρα να μιλήσω σοβαρά, ότι αυτοί οι άνθρωποι που καμιά φορά δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι ξύλινοι, ότι είναι άκαμπτοι, είναι υπέροχοι, καθημερινοί, γλυκύτατοι άνθρωποι όπως εσύ. Τι να πω τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια μικρή, ήταν μια οικογενειακή θα έλεγα βραδιά με ανθρώπους γνωστούς και φίλους που όλη μέρα σχεδόν είμαστε μαζί. Αλλά δεν περίμενα ότι θα, αυτή η εκδήλωση θα έχει και δημοσιότητα. Τι δημοσιότητα, είχαν εδώ πέρα μας τα ζητήσαν όλα τα κανάλια. Αν το ήξερα, αν το ήδη με έχει πάρει Τσιμτσιλή, με έχει πάρει Μενεγάκη, με έχει πάρει η Ζήνα η Κουτσελίνη, με έχει πάρει ο Φουρτιώτης. Και λένε μπορούμε να έχουμε το βίντεο. Λέω παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εμείς θα μπούμε φραγμός. Ο Αρνιακός άναψε το γλέντιχτε. Ναι. Έτσι. Ήδη έχει κάνει ασφαλιστικά μέτρα ο Σάκης Ρουβάς και λέει μη χρησιμοποιήσει, μη χρησιμοποιήσει το Σάκης. Θα βρεθούμε στα δικαστήρια, θα φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή να φτάσουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας επειδή είπε το ένα βράδυ που βρέχε. Δεν την κάνουμε αυτό και Παναγία τώρα. Α βάλουμε το Συμβούλιο Επικρατείας να συζητήσει για το ένα βράδυ που βρέχε. Με συγχωρείς Σάκη Ρουβά, δεν υπάρχεις μόνο εσύ. Υπάρχει και ο Σάκης Αρνιακός. Σας αφήνω για τον καιρό. Λοιπόν, χρόνια πολλά Τάσο, παρελάσεις με βροχές, έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους, σε όλη την Ελλάδα, εντός και εκτός. Και τους Έλληνες του εξωτερικού, της Αυστραλίας, της Αμερικής και όπου αλλού μας ακούνε. Σήμερα είναι μια γιορτή που δεν πρέπει να τη ξεχνάμε. Βρισκόμαστε δυστυχώς σε πόλεμο, είμαστε υποκατοχή και πρέπει με το κεφάλι ψηλά και το χαμόγελο να νικήσουμε και πάλι.
Λαγωτάς, λοιπόν, έτσι είναι.